σου, μιχεύσει σου, πορνεύσει, που ψευδομαρτυρίζει. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, λέει. Γιατί ο πλησίο σου είναι ο εαυτό σου. Και όπω δεν εκθέτει τον εαυτό σου σε κανένα κίνδυνο, έτσι λέει, δεν μπορεί να βλάψει τον συνάνθρωπό σου. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Ας ψάξετε, δεν χρειάζεται. Τα βλέπετε. Τα βλέπετε. Κάθε μέρα εγκλήματα. Εγκλήματα. Πορνείες, μοιχείες, ακαταστασίες, βιασμοί, μαστροπίες. Δεν μιλάω για τα παιδιά, όχι. Όχι. Όχι, τα παιδιά, οι συμμορίες και τέτοια. Όχι, εμένα μου είναι συμπαθή αυτά τα παιδιά. Όχι γιατί είναι συμμορίες, αλλά διότι δεν έχουν οικογένεια. Είναι απολυμμένα στους δρόμους. Απολυμμένα στους δρόμους. Δεν έχουν μάνα. Τι ωραία. Θα ακουστεί τώρα μες στη βδομάδα ένα ανάγνωσμα. Ναι. Σοφρονιός αναπαύει πατέρα. Άφρονιός μικτηρίζει μητέρα. Έτσι είναι. Το παιδί, ο καθένας μας, είμαστε προέκτας της μάνας μας. Είμαστε η ψυχή της, το αίμα της, η καρδιά της. Τα πάντα! Η γλώσσα είναι για τα πουλάκια. Τώρα εμείς σηκώσαμε επανάσταση εναντίον του Θεού. Γιατί με κατέστησε μητέρα. Εγώ δεν θέλω. Αυτό είναι κάτι παρακατιανό. Ναι, αλλά αυτοί που ψέλνουν εδώ την Παναγιά μας είναι δεύτερη μετά τον Παντοκράτορα μέσου ναούς, γιατί έγινε μήτυρ. Ότι μήτυρ του Θεού γέγονος. Ναι, αλλά ο Κοζάνης όταν τα λέει αυτά είναι μισογύνης. Ε, βέβαια. Η αλήθεια πάντα ελέγχει. Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα μέσα του, απαρχές, αξίες, ιδανικά, τότε πρέπει να στραφεί εναντίον εκείνου που λέει την αλήθεια. Αλλά υπάρχουν όμως και κάποιοι άνθρωποι που έχουν και τον έλεγχο και το πιστεύουν και αγωνίζονται και λέει, Θεέ μου, δώσ' μου το φως σου. Διάλυσέ μου το σκότος της καρδιάς μου. Η μάνα είναι λειτουργός του Θεού στη μητρότητα. Και η κληρική, εμείς οι άντρες είμαστε, λειτουργεί στο να φτιάχνουμε στη Θεία Λειτουργία το φάρμακο, το σώμα και το αίμα του Κύριου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Για ποιον? Για τον άνθρωπο. Εδώ λειτουργός ο Θεός με τον άνδρα και εδώ λειτουργός ο Θεός με τη γυναίκα και γι' αυτόν τον άνθρωπο που φέρνει η μάνα, λειτουργούσα με τον Θεό να έχει έτοιμο το φάρμακο για τη σωτηρία του εν μετανοία και εξομολογήση. Δεν είναι, αγαπητοί μου, ψηλά γράμματα αυτά. Είναι πάρα πολύ απλά. Αρχή να αφήσουμε τον εαυτό μας λίγο να πετάξει πάνω από την αυστηρή λογική και να λογοποιηθεί όπως γράφει το 32, το 26, το 37 ο Άγιος Ιουστίνος, ο Πόποβιτς, ο μεγάλος αυτός, ομολογητής της Σέρβικης Εκκλησίας, λογοποιηθεί. Να γίνει δηλαδή ένα με τον Λόγον, το λάμπτα με κεφαλαίο που είναι ο Χριστός. Πώς έγινε ο Αβραάμ? Ιδωλολάτρης ήταν. Αλλά κάποια στιγμή κάθισε και σκέφτηκε όλο αυτό το μεγαλείο που φτιάξαν οι άνθρωποι. Και σιγά σιγά ήρθε ο Θεός. Και πώς έγραψε ο Ισχύλος, ο Ισχύλος, αυτή την ωραία τραγουδία. Προμηθεύσω ο Δεσμότης. Μην περιμένεις, του λέει ο Ερμής, το Προμηθέα, κανένας εκ των ανθρώπων να σε σώσει, εάν ο Θεός δεν στείλει εκείνον που θα σώσει
τον κόσμο πάνω στη γη και θα κατεβεί και στον Άδη. Έτσι δεν έγινε. Τετέλεστε, λέει ο Χριστός, και κατεβαίνει στον Άδη και κηρύσσει. Τι κηρύσσει? Κήρυγμα μετανοίας εξομολογήσεως. Πού το ήξερε ο Αισχύλος? Άφησε τον εαυτόν του, όπως και ο Σωκράτης, όλοι οι σοφοί μας. Και επί τη ευκαιρία πρέπει να σας πω, όλοι, και Σωκράτης και Αριστίδης και Θεμιστοκλής και Αριστοτέλης, οι πάντες, είχανε τέλος μαρτυρικό. Από ποιους? Από τον κόσμο. Αυτοί που ήταν προσκολλημένοι στα είδωλα, ενώ οι μεγάλοι σοφοί μας είχαν φύγει από τα είδωλα. Έτσι λοιπόν εμείς οι Έλληνες έχουμε μάρτυρες, χριστιανούς προ-Χριστού, όπως τους ονόμασε η Εκκλησία, οι Οικουμενικές Συνόδεις, γιατί έψαχναν για την αλήθεια, και μάρτυρες μετά Χριστόν που εδίδασκαν και διδάσκουν και σήμερα την αλήθεια με αλφα κεφαλαίο, που σημαίνει ο Χριστός. Αδελφοί μου, δεν ξέρω που πορεύεται η Ελλάδα. Προστασία, κατέβαινα γεμάτης πλατείες, τα καφενέρια και τέτοια. Δεν πάνε να σήμαινε η καμπάνη. Χαίρομαι που σας βλέπω. Και χαίρομαι που προσκυνούν. Και είδα και νέους πολλούς ανθρώπους απόψε, εδώ. Και παιδιά μας μπήκαν και γι' αυτό παρακάλεσα τους πατέρας για να δώσουν την ευκαιρία να προσκυνάνε που είναι εδώ στην Παναγία τους δεύτερους και τους τρίτους χαιρετισμούς. Για να διευκολύνουμε. Αλλά ο περισσότερο λαός μας είναι μέσα στο σκοτάδι. Γιατί δεν θέλει να πλησιάσει το φως. Δεν θέλει. Γιατί νομίζει ότι θα χάσει, λέει, τα τερπνά του κόσμου. Γιατί ποιος σου είπε? Και να διασκεδάσεις, αλλά πάντα εν μέτρο είπε ο αρχαίος ο φως. Εν μέτρο τα πάντα. Εν μέτρο. Για να μην χάνεις τη σοβαρότητά σου. Πρώτον τον αυτοσεβασμό σου και τον ακτινοβολώντα σεβασμό προς τον απέναντι. Τελειώνω με αυτό. Λένε σήμερα γονείς, εκπαιδευτικοί, τα παιδιά, δεν σέβονται, δεν κάνουν, δεν δείχνουν. Γιατί? Τα σέβονται εκείνοι. Τα σέβονται εκείνοι. Όχι, λέει, εγώ είμαι ο πατέρας και η μάνα. Και τι πάνε να πεις ο πατέρας και η μάνα? Λειτουργός του Θεού είσαι. Εγώ είμαι, λέει, ο δασκαλός του. Και τι πάνε να πει αυτό? Να του εμπνεύσεις τον σεβασμό για να σε σεβαστεί. Να του εμπνεύσεις το σεβασμό. Αδελφοί μου, να χαίρεστε που απόψε είστε εδώ, κάτω από τη σκιά του Θεού και των Αγίων.